Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Uncooting, αυτό εδώ το Instagram. Είδα το κουτί, το είχα στο πάτωμα κάποιες μέρες, δεν θα σας πω ψέμα. Πήρα κάτι πράγματα από το Lidl. Πήρα λοιπόν αυτό, της Fresider. Είναι ένα αντιλιακό 50+. Για ηλικίες 50+. Είναι ας πούμε dry mist και επειδή ο άντρας μου δεν θέλει με τίποτα να φοράει αντιλιακά γιατί δεν είναι υγιές να φοράς αντιλιακό γιατί δεν μαυρίζεις, είπα άμα του πάρω κάτι πιο πρακτικό μπορεί και να το φορέσει. Θα συνεχίσουμε κάτι από body shop που απλά ναι, μπορεί να είναι και χριστουγεννιάτικο, δεν ξέρει κανείς, αλλά μου άρεσε η ιδέα και είχε έκπτωση. Είναι ένα sour gel wild pine, άγριο πεύκο. Εμείς από πεύκο μόνο μεγάλο. Είναι απέραμος. Πολύ ωραία μυρίζει και είναι και έτσι λίγο unisex μυρωδιά. Μ' αρέσει. Τα sour gel δεν πάνε χαμένα σε αυτό εδώ το σπιτικό. Θα προχωρήσω με ένα απιβίτα που πάλι το βρήκα από αυτό και εντυπωσιάστηκα. Rose pepper. Μ' αρέσει πάρα πολύ το rose pepper σαν μυρωδιά. Αλλά επειδή δεν μπορώ να την πληρώσω από το Morton Brown, γιατί κάνει 60 ευρώ το μπουκαλάκι αυτό, το πήρα από την απιβίτα να στηρίξω και τις ελληνικές εταιρείες. Αν είναι ακόμα η απιβίτα ελληνική εταιρεία και δεν λέω μαλακίες. Κάτι που δεν χρειαζόμουν η αλήθεια είναι όπως πάρα πολλά άλλα πράγματα, αλλά που πάντα το αγοράζω γιατί έχω πάντοτε καβάτζα και είναι πάντα. Πάντοτε το affordable αγαπημένο μου είναι το chamomile από το body shop που βγάζεις στο μακιγιάζ, αλλά και γενικά κάνεις καθαρισμό και είναι για ευαίσθητες επιδερμίδες. Το έχω δείξει πάρα πολλές φορές. Η LH Cosmetics είναι η εταιρεία της Linda Halberry. Είναι Σουηδέζα make-up artist. Είναι πανέμορφη και κάνει φοβερά χρώματα και πράγματα. Δεν θυμάμαι αν σας έχω δείξει άλλα προϊόντα της. Μ' αρέσει γιατί είναι λίγα. Έχει δηλαδή μικρό σόρτιμεν την κοπέλα. Έχει όμως πολύ ωραία προϊόντα, αρκετά ακριβά, αλλά πολύ ποιοτικά. Επαγγελματικά κιόλας και πολυχρηστικά. Δηλαδή τα μολύβια της είναι face size, τα κραγιόν της, τα πάντα. Τέλος πάντων, και πήρε αυτό το puff, γιατί ψάχνω ένα puff. Πόσο έχω στεναχωρηθεί με την τάτη, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά έχω πολύ στεναχωρηθεί με τον Blendyful που έγινε όλο αυτό. Γιατί μετά την τάτη που το έφερε και όλοι λέγανε τι μαλακίες είναι αυτές και αυτά, για ένα μαγικό λόγο έχουμε αρχίσει όλα να χρησιμοποιούμε ξανά. Γιατί δεν ήταν άρεση συναρπαστική ανακάλυψη. Παφ, παφ παντού, σε Instagram, TikTok κτλ. Παρενθετικά έχω TikTok να με ακολουθήσετε. Επίσης, επειδή έχω μείνει με τα Inglot, τα eyeliner και τα υπόλοιπα μου έχουν τελειώσει και για κάποιο λόγο μου τζουρώνομαι πάρα πολύ με το Inglot και πήρα δύο Essence. Το ένα είναι waterproof και το άλλο δεν είναι waterproof. Έχουν brush. Κάπως τελικά μου αρέσουν εμένα αυτά. Πήρα και το καινούργιο της NYX. Το Vivid Matte. Που από όλα αυτά που έχει δείξει η NYX. Eyeliner και από κάτι άλλο που έχω δοκιμάσει, πιστεύω, κλειστό είναι ακόμα, ότι θα μου ταιριάξει και ότι θα μου κάνει, θα μου αρέσει. Κάτι άλλο που είχα πάρει καιρό είναι από Beauty of Yoseon, αν λέγεται έτσι, αυτά τα κορεάτικα. Έχουν αυτό το φανταστική αντιλιακή που είναι, την έμαθα χάρη στην Miss Glamour, την Your Makeup is Not Terrible. Είναι αντιλιακή προσώπου με SPF 50 και με PA++++. Υποτίθεται ότι είναι πολύ καλή και κάτω το μακιγιάζ και αυτά και γενικά έχει πολύ καλά συστατικά. Και φυσικά δεν έχει άρωμα. Και πήρα τρεις. Και εκεί που ήμουνα λοιπόν στο site και έβλεπα τη διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων προϊόντων, βλέπω ότι η εταιρεία έχει Radiance Cleansing Balm. Και λέω Balm και δεν το έχω δοκιμάσει εγώ, που ξέρετε είναι ο μόνος τρόπος που βγάζω το μακιγιάζ αν το βάλω. Έχει και αυτό το πάρα πολύ ωραίο τσουτσούνι. Η ίδια φίλη η Miss Glamour μου είπε ότι έχει πάθει τσότσο με αυτό και της λέω τέλεια, στο μυαλό σου είμαι. Το έχω αγοράσει. Πήρα και το Ginseng Cleansing Oil της συγκεκριμένης εταιρείας. Γιατί, παιδιά, εγώ η λιπαρή, για κάποιο φανταστικό λόγο, έχω γυρίσει και στα λάδια και στα ξύδια και στα τα λοιπά. Πάλι, το κάνεις μάσα στο πρόσωπο και το ξεβγάζεις με χλιαρό νερό και χρησιμοποιείς και foam cleanser αν θέλεις. Είναι, ας το πούμε, κάπως συνειδητικό. Ξέρω πόσο ανούσια είναι αυτά τα βίντεο, αλλά ξέρω ότι είναι και η ρομφαία που σκίζει αυτό το χάσμα και αυτή την απόσταση που έχουμε και που δεν επικοινωνούμε όσο συχνά θα θέλαμε, γιατί δεν μπαίνετε στο κανάλι μου στο YouTube να κάνετε μια εγγραφή, να κάνετε και ένα comment, να σας δω, να σας γράψω, να σας μιλήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Μέχρι το επόμενο Uncooting, ελπίζω να έχω χτενιστεί.